Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πατάει γκάζι η κυβέρνηση μετά την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Ρελάνς από τον Μητσοτάκη για τους απόδημους. Έρχεται ρύθμιση που έρει όλα τα εμπόδια για το δικαίωμα ψήφου. Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Άντωνι Μπλίνκεν εν ώψη του Βίλνιους. Ζητούν να δημιουργηθεί εποπτικός μηχανισμός που θα διασφαλίζει ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα νέα F-16 σε παραβιάσεις στο Αιγαίο. Ισχυρός και με διάρκεια ο καύσωνας που έρχεται από την Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Οι πιο ζεστές ημέρες έως και 32 βαθμούς η θερμοκρασία τη νύχτα, η πρόβλεψη του Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου Κωνσταντίνου Λαγουβάρδου. Ανησυχούν για το θερμικό φορτίο οι επιστήμονες. Ρυθμίστηκε η στενή σχέση Πούτιν και Ερντογάν μετά από τον επαναπατρισμό από την Τουρκία Ουκρανών μαχητών του Αζόφ, τους οποίους υποδέχθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι. Καταδικάζει το Κρεμλίνο και μιλά για παραβίαση συμφωνιών. Σε ρυθμούς Βίλνιους μπαίνει από αύριο, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση μετά από την τριήμερη μάχη της Βουλής και την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από τους 158 γαλάζιους βουλευτές. Ο Πρωθυπουργός στην καταληκτική του ομιλία ανακοίνωσε ότι εντός των επομένων ημερών έρχεται νόμος που έρει όλα τα εμπόδια για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Η αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ήταν εστιασμένη κυρίως στην οικονομία, ενώ ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να ρίξει τα καρφιά του και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας για πολιτικές κενών συνθημάτων. Ψήφισαν συνολικά 300 βουλευτές. Στην κυβέρνηση παρήχαν ψήφο εμπιστοσύνης 158 βουλευτές. Τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας των βουλευτών με 158 ναι εξασφάλισε η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνοντας την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεφύλασε μία ακόμη ανακοίνωση σχετικά με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Στις αρχές της εβδομάδος που μας έρχεται, αναρτούμε σε δημόσια διαβούλευση ένα νόμο με ένα άρθρο που θα καταργεί όλα τα εμπόδια για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Όλοι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, να μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της πατρίδας από όπου και αν κατοικούν. Νωρίτερα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελος, προκαλώντας την αντίδραση του Πρωθυπουργού. Αλλιώς η πολιτική του δεν είναι εξυγχρονιστική, είναι αναχρονιστική. Πολλά σχέδια του αντιστοιχούν στην ΕΡΕ πριν από 70 χρόνια. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτή η πολιτική ούτε στις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές, ούτε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Μας είπατε ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία λέγατε πριν από 3 μήνες. Ακρίβεια, Μητσοτάκη, ρεκόρ θανάτων στην πανδημία, εμφυλιοπολεμικό κράτος της ΕΡΕ. Σας γέφυγε κάτι? Έγιναν εκλογές. 2 εκλογές. Πήραμε 41% και πήγατε στο 17%. Αντιπαράθεση και ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας. Εμείς επιμένουμε στην πρότασή μας για μια δεξαμενή 150.000 κοινωνικών κατοικιών, που είτε θα κατασκευαστούν, θα είναι νεόθμητες από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε θα ανακαινιστούν παρέχοντας φορολογικά κίνητρα και κίνητρα ανακατασκευής στους ιδιοκτήτες τους. Και βέβαια θα διατίθενται με κοινωνικά κριτήρια και χαμηλά ενοίκια. Εδώ δεν είναι Ευρωβουλή. Εντάξει, εδώ υπάρχει και περισσότερος χρόνος και θα υποστείτε τη βάσαρο της αντιπαράθεσης των επιχειρημάτων. Πόσο κόστος το μέτρο, πόσο να βάλουμε? 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 1.500. Λοιπόν, αν βάλω 1.000 είναι 15 δισεκατομμύρια. Αν βάλω 1.500 είναι 22,5 δισεκατομμύρια. Μα είναι σοβαρές κουβέντες αυτές. Κριτική για τα θέματα της καθημερινότητας άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για έπαρση. 3 μέρες τώρα ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να υπερασπίζονται το αντιλαϊκό πρόγραμμά τους. Θα έλεγε κανείς πως δεν κρατιόσαστε. Έρχεστε κι εσείς με φόρα για
Κρατηθείτε λίγο, κύριε Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται τόση έπαρση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τράφηκε και κατά των κομμάτων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας τα για πολιτική κενών συνθημάτων. Έχει ένα ενδιαφέρον όλοι όσοι ανέβηκαν σε αυτό το βήμα και εμφανίστηκαν φορώντας τη ρομφαία του υπερπατριώτη, να δούμε πώς θα τοποθετηθούν απέναντι στους πατριώτες των πράξεων και όχι των κενών συνθημάτων. Εντός της εβδομάδας αναμένεται το πρώτο κυβερνητικό νομοσχέδιο με τις εξαγγελίες που έκανε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, ενώ από αύριο το Μέγαρο Μαξίμου μπαίνει σε ρυθμούς Βίλνιους, καθώς την Τρίτη ξεκινάει η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της οποίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, είναι πυκνές και πολυεπίπεδες. Εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, στο επίκεντρο η Τουρκία, είχαμε ηχηρή παρέμβαση από Αμερικανούς βουλευτές προς τον Άντωνι Μπλίνκεν για το θέμα των F-16 που θέλει να αγοράσει η γειτονική χώρα. Πάμε αμέσως στην αίθουσα ειδήσεων και στον Δημήτρη Κρικέλα, που έχει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη. Και δεν είναι, Νικόλε, τυχαίο το γεγονός, η χρονική στιγμή, καθώς η επιστολή φτάνει στο State Department λίγα και 24 ώρα πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Επί της ουσίας, λοιπόν, οι 6 Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από το State Department, σε περίπτωση που ο Λευκός Οίκος ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια των F-16 στην Τουρκία, να δημιουργηθεί ένας εποπτικός μηχανισμός, ο οποίος θα είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι τα μαχητικά αεροσκάφη δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να ενοχλήσουν ή να παρεμβάλλουν ή να κάνουν το οτιδήποτε σε ό,τι αφορά την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Όπως θα δούμε, λοιπόν, και με τη βοήθεια της κάρτας την οποία έχουμε ετοιμάσει, οι 6 Αμερικανές βουλευτές αναφέρουν τα εξής. Δεδομένου του ιστορικού της Τουρκίας, που χρησιμοποιεί αμερικανικά F-16 για επεριπτήσεις στο Αιγαίο και για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, ζητάμε μηχανισμούς που προβλέπουν την παύση, την καθυστέρηση ή την απόσυρση της μεταφοράς αμερικανικών όπλων στην Τουρκία, εάν συνεχίσει τις αποσταθεροποιητικές της ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, που απειλούν, όπως αναφέρουν οι βουλευτές, ή υπονομεύουν τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ ή την αρχιτεκτονική ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Να σου πω, Νικόλ, ότι επίσης οι βουλευτές, ενώ αναγνωρίζουν την αποκλιμάκωση που υπάρχει στις ελληνικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες, ωστόσο αναφέρουν στην επιστολή τους ότι το δόγμα της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει, καθώς, όπως σημειώνουν, παραμένει τόσο το κάζους μπέλι, ενώ η Άγκυρα συνεχίζει να έχει στην κατοχή της το ρωσικό οπλικό σύστημα S-400. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, έντονη ανησυχία προκάλεσε μια ξαφνική αδιαθεσία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ μιλούσε από το βήμα της Βουλής χθες κατά τη δευτερολογία του στις προγραμματικές δηλώσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ αισθάνθηκε έντονο πόνο στη μέση και δυσκολεύτηκε να σταθεί όρθιος με τους υπαλλήλους της Βουλής να σπέβδουν στο πλευρό του για να τον βοηθήσουν. Η συνεδρίαση διεκόπη για λίγο και μετά από λίγη ώρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέβηκε πάλι στο βήμα, καταχειροκροτούμενος από όλους τους βουλευτές και τον ίδιο να σχολιάζει με χιούμορ το απρόπτωτο το περιστατικό. Πήγεται συνολικά επικίνδυνους δρόμους και το ξέρετε. Δεν ξέρω, είναι από τη μέση. Κοψοχόλιασε τη Βουλή ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ένας ξαφνικός έντονος πόνος στη μέση τον ανάγκασε να διακόψει την ομιλία του επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης. Έχω και τη μέση μου. Δεν ξέρω, είναι από τη μέση μου. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Τα συνέχω. Αμέσως μόλις ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ένιωσε αδιαθεσία, οι βουλευτές ιατροί έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας καταχειροκροτήθηκε από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Ο ίδιος αντιμετώπισε το συμβάν με μπόλικο χιούμορ. Η διάγνωση βγήκε, από έχουμε πολλούς γιατρούς εδώ μέσα. Ήταν ένα σπασμό στη μέση και εντάξει, θα δούμε, το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό τώρα η συμβουλή για να χάσω κιλά δεν γίνεται αυτό το πεντάλεπτο. Το απρόπτο στάθηκε αφορμή για να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς. Για πρώτη φορά αυτή η αίθουσα, συμπεριλαμβανομένου και του Κομμουνιστικού Κόμματος, χειροκρότησε τον κύριο Κουτσούμπα όταν αδιαθέτησε στο βήμα. Όπως θα έλεγε και ο ίδιος, αλλά αυτοί είστε. Άπαντες ευχήθηκαν περαστικά στο Γενικό Γραμματέα. Το δικαίωμα της γυναίκας...
Πρώτον πυλών κύμα καύσωνα. Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική θα ανεβάσουν στο κόκκινο το θερμόμετρο, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για καύσωνα διαρκείας. Βούλιαξαν και σήμερα οι παραλίες της Αττικής, ενώ από το πρωί παρατηρείται το αδιαχώρητο στους δρόμους που οδηγούν στη θάλασσα. Το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα στη χώρα μας είναι πρώτων πυλών. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι από τη Δευτέρα θα επικρατήσουν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Από την Τετάρτη και μετά μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη περίοδο ζέστης. Αυτό το θερμό κύμα πρέπει να πούμε ότι θα αρχίσει με τα χαρακτηριστικά καύσωνα. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 με 42 βαθμούς κατά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα η ελάχιστη θερμοκρασία δεν πρόκειται να πέσει κάτω από τους 27 βαθμούς Κελσίου ακόμη και αργά το βράδυ. Οι ευάλωτες ομάδες πρέπει να αποφεύγουν τις εξωτερικές εργασίες, το να βρίσκονται για πολλή ώρα έξω. Αν αυτό όμως είναι απαραίτητο, να προτιμούν μόνο πρωινές ώρες, καθώς όπως είπαμε και το απόγευμα, αργά το απόγευμα, οι θερμοκρασίες θα παραμένουν σε επίπεδα εδώ στην Αθήνα γύρω στους 34 με 36 βαθμούς, ακόμα και 8 η ώρα το βράδυ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με το φαινόμενο Ελνίνιο αποτελούν βασικούς παράγοντες για τις υψηλότερες θερμοκρασίες και τις μεταβολές στη θερμοκρασία των υδάτων. Στην Ελλάδα έχει ανέβει πάνω από ένα βαθμό μέσος όρος της μέγιστης θερμοκρασίας τα τελευταία 30 χρόνια. Ενδιάμεσα είχαμε και κρύες περιόδους και θερμές περιόδους. Το ανησυχητικό μας αυτό είναι ο μέσος όρος, ο οποίος ανεβαίνει και ανεβαίνει γρήγορα. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία μας δεν είχαμε τόσο γρήγορες μεταβολές θερμοκρασίας προς τα πάνω. Με τον υδράργυρο πάντως να βρίσκεται και σήμερα σε υψηλά επίπεδα, βούλιαξαν από κόσμο οι κοντινές παραλίες της Αττικής. Ηρεμία ήσυχα, ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, τα προβλήματα της ημέρας. Μια χαρά. Ήρθαμε πριν κανένα δεκάλεπτο, θα κάτσουμε κανένα 2 ώρες, 3 ώρες. Μπάνιο όπως όλοι. Οι λουόμενοι απολαμβάνουν από το πρωί τον ήλιο και τη θάλασσα, είτε σε οργανωμένα beach bar, είτε με τις ομπρέλες τους στην αμμουδιά. Ήρθαμε τώρα πριν από λίγο, θα κάνουμε το μπάνιο μας και μετά θα φύγουμε να αποφύγουμε την πολύ ζέστη. Κυριακή σήμερα και από πολύ νωρίς το πρωί, οι πολίτες που παραμένουν στην Αττική έχουν ξυχηθεί στις παραλίες για να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν επικίνδυνα από την Τρίτη, με το κύμα καύσωνα να κορυφώνεται έως τις 20 Ιουλίου. Γεμάτες με κόσμο είναι και σήμερα οι παραλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύνδεση με την Ανάβησο και την Χαλκιδική, όπου βρίσκεται η Ανδρονίκη Ζαφυρίου. Ραφαήλ, να ξεκινήσω από σένα. Βλέπουμε δεν πέφτει καρφίτσα και σήμερα στην παραλία. Έτσι, Νικόλ. Κυριακή σήμερα και οι πολίτες που παραμένουν στην Αττική έχουν ξεχυθεί στις κοντινές παραλίες. Βρισκόμαστε σε παραλία στην Ανάβησο και όπως μπορείτε να δείτε είναι γεμάτη. Οι λουόμενοι ήρθαν εδώ να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα, να περάσουν στιγμές χαλάρωσης και ξεγνιασιάς δίπλα στο κύμα με την οικογένειά τους ή με τους φίλους. Κάποιοι παίζουν ρακέδες, άλλοι κάνουν βουτιές, κάποιοι ηλιοθεραπεία. Να σας πω πως όλες οι παραλίες από τις οποίες περάσαμε στην περιοχή ήταν γεμάτες. Μιλήσαμε με τους λουόμενους, από τους οποίους αρκετοί μας είπαν πως έχουν έρθει από νωρίς το πρωί και σχεδιάζουν να καθίσουν μέχρι αργά το απόγευμα. Μάλιστα, είναι οργανωμένοι, έχουν φέρει φαγητό και δροσερά αναψυκτικά. Μας λένε πως είναι η μόνη διαφυγή για το Σαββατοκύριακό τους οι παραλίες της Αττικής, όσο περιμένουν την άδεια του Αυγούστου. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή η εικόνα της γεμάτης παραλίας θα συνεχίσει μέχρι αργά το απόγευμα, καθώς συνέχεια έρχεται και άλλος κόσμος, Νικόλ. Πάμε και στην Χαλκιδική, όπου είναι η Ανδρονίκη Ζαφυρίου. Ανδρονίκη, αγαπημένος προορισμός παραμένει για τους Θεσσαλονικείς, αφού είναι και σήμερα γεμάτη από κόσμο η παραλία στη Χαλκιδική. Έτσι ακριβώς είναι, Νικόλ. Σήμερα, όπως και τα τελευταία Σαββατοκύριακα, όπου έχει καλυτερεύσει πλέον ο καιρός και δεν υπάρχουν οι συχνές βροχοπτώσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, οι Θεσσαλονικείς και οι Βορειοκλαδίτες γενικότερα επιλέγουν ως τον αγαπημένο τους προορισμό τη Χαλκιδική. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, όπου από πολύ νωρίς το πρωί, να σου πω, έχουν γεμίσει οι ξαπλώστρες. Φυσικά αυτό γίνεται γιατί μία μέρα πριν όλοι φροντίζουν να κλείσουν τις ξαπλώστρες με σκοπό να βρουν. Όπως μας είπανε εδώ οι υπεύθυνοι, γεμίζουν πάρα πολύ γρήγορα και αν δεν έχει κάνει κάποιος κράτηση, δεν πρόκειται να βρει τουλάχιστον στα οργανωμένα beach bar, όπως είναι αυτό εδώ το οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
όπως και σήμερα, έτσι και το Σαββατοκύριακο, αλλά και από την Παρασκευή το απόγευμα, η έλευση των Θεσσαλονικιών είναι πάρα πολύ μεγάλη, με τους δρόμους να γεμίζουν και να γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η μετάβασή τους εδώ στη Χαλκιδική, όπου μπορεί να χρειαστούν ακόμα και 2 ώρες μέχρι να φτάσουν σε κάποιο προορισμό της Χαλκιδικής, ακόμα και σε αυτό της Καλλικράτειας, που βρίσκεται ακόμα και πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη, Νικόλ. Ραφαήλ Κάμπερ και Ανδρονίκη Ζαφυρίου, σας ευχαριστώ και τους δύο. Να αλλάξουμε θέμα. Σύννεφα στη σχέση Ρωσίας-Τουρκίας μετά την απόφαση Ερντογάν να παραδώσει στον Ζελένσκι εχμαλώτους πολέμου της Ρωσίας που είχαν βρει καταφύγιο στη χώρα. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με τη διαμεσολάβηση του Ταγίπ Ερντογάν, οι 5 Ουκρανοί μαχητές του τάγματος Αζόφ θα έμεναν στην Τουρκία μέχρι το τέλος του πολέμου. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κρεμλίνου. Ρογμή στη στενή σχέση Ερντογάν-Πούτιν, λίγες ημέρες μετά από την ανακοίνωση του Τούρκου Προέδρου ότι τον Αύγουστο ο πιστός του σύμμαχος θα βρεθεί στη γειτονική χώρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφυγε από την Τουρκία παίρνοντας μαζί του 5 μαχητές του τάγματος Αζόφ, οι οποίοι θα παρέμεναν στη χώρα μέχρι το τέλος του πολέμου ως εχμάλωτοι των Ρώσων. Воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони прийшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома. Ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να έπεισε τον Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους να απελευθερώσει τους υπερασπιστές του Αζοφστάλ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κρεμλίνου. Η Τουρκία παραβίασε συμφωνίες απελευθερώνοντας τους κρατούμενους διοικητές μιας μονάδας που επί εβδομάδες υπερασπίζονταν το χαλιβουργείο Αζοφστάλ στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη. Özellikle Peskov'un bir açıklaması vardı. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου μάλιστα συνέδεσε το γεγονός με την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, τονίζοντας πως η Τουρκία δέχεται πιέσεις από τη Δύση. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε εξέλιξη και φυσικά ασκείται μεγάλη πίεση εις βάρος της Τουρκίας. Μιανάς από τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στη Λιθουανία, η Τουρκία δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις από την Δύση προκειμένου να υποχωρήσει στο ζήτημα της Σουηδίας. Με τον Ταγίπ Ερντογάν να πιέζει μέχρι τέλους για ανταλλάγματα προκειμένου να πει το ναι στη διεύρυνση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Επίσκεψη στην Ευρώπη πραγματοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με αφορμή και τη σύνοδο κορυφής. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Νανούρης. Μια περιοδία, Νικόλ, που ξεκινάει από τις 9 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 13 Ιουλίου και έχει στόχο, σύμφωνα με τον Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλο του ασφαλείας των ΗΠΑ, να επιδείξει την ηγεσία του Προέδρου στην παγκόσμια σκηνή. Στην ατζέντα λοιπόν, Νικόλ, αυτής της σύντομης περιοδίας του Τζο Μπάιντεν είναι ο πόλεμος της Ουκρανίας και η διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Θα υπάρχουν τρεις σημαντικοί σταθμοί σε αυτή τη σύντομη περιοδία του. Όπως μπορούμε να δούμε και στην κάρτα μας, πρώτα θα επισκεφτεί το Λονδίνο, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο, που θα συζητήσουν θέματα κλιματικής αλλαγής και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ. Πρόκειται για την 6η συνάντηση των δύο ανδρών από τότε που ανέλαβε ο Ρίση Σούνακ τον πρωθυπουργικό θόκο της χώρας. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος μεταβαίνει στο Βίλνιους, στον πιο σημαντικό σταθμό, θα λέγαμε, αυτής της περιοδίας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, εκεί που διακυβεύεται η ένταξη της Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ενώ αναμένεται να μιλήσει και σε πανεπιστήμιο στο Βίλνιους. Τρίτη στάση, Νικόλ, και τελευταίο σταθμό αυτής της περιοδίας είναι το Ελσίνκι, εκεί που ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ηγέτες των σκανδιναβικών χωρών. Μια διαφορετική περίσταση από την τελευταία φορά που επισκέφτηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ελσίνκι και τη Φιλανδία, μιας και η Φιλανδία πλέον ανήκει στους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θύελλα αντιδράσεων προκαλούν οι ντροπιαστικές εικόνες από το εσωτερικό ναό του Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη. Ο Δήμος της πόλης έδωσε άδεια να διεξαχθεί πάρτι με ηλεκτρονική μουσική στο ναό, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της ελληνορθόδοξης κοινότητας της πόλης. Μετά τις αντιδράσεις και την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Δήμαρχος της πόλης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη. Μουσική στη διαπασόν, χορός σε ξέφρενους ρυθμούς
και άφθονο αλκοόλ συνθέτουν τον καμβά ενός ντροπιαστικού σκηνικού που στήθηκε στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη. Ο Δήμος της Σμύρνης, που ελέγχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, προχώρησε στην προκλητική απόφαση να δώσει άδεια για ένα πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στο εσωτερικό του ναού, μετατρέποντάς τον σε χώρο διασκέδασης. Η διοργάνωση πάρτι συνιστά προσβολή και βεβήλωση ενός ιστορικού μνημείου που στο παρελθόν υπήρξε χώρος θρησκευτικής λατρείας. Καλούμε την τουρκική κυβέρνηση να πράξει τα αδέοντα ώστε να αποδίδεται ο απαιτούμενος σεβασμός στην πολιτιστική, ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά όλων των θρησκειών στην επικράτειά της. Το πάρτι πρόκληση αποτελεί γροθιά στο στομάχι για τον ελληνοορθόδοξο πληθυσμό της Σμύρνης. Τον αποτροπιασμό του για τον ντροπιαστικό συμβάν εξέφρασε ο πρόεδρος της ελληνοορθόδοξης κοινότητας Σμύρνης Γιώργος Θοδωρίδης, ο οποίος ήταν και αυτός που ανέδειξε το θέμα. Σε ένα πάρτι που διοργάνωσε μια παρέα στην εκκλησία του Αγίου Βουκόλου, έναν από τους ναούς της πίστης μας, ήπιαν αλκοόλ, χόρεψαν και η μορφή του Ιησού Χριστού έγινε ορεκτικό του πάρτι στο ναό μας. Δεν μπορούμε να βρούμε λόγια για να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. Ευχόμαστε να μην εκτεθούμε ποτέ ξανά σε τέτοια αναλγησία. Λυπούμαστε εξαιρετικά που η εκδήλωση, η οποία δεν είχε καμία σχέση με εμάς, πλήγωσε την ελληνοορθόδοξη κοινότητα. Ιδιαίτερη αναφορά για τις εικόνες ντροπής γίνονται και στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης της γείτονος χώρας, μιας και ο Δήμος της Σμύρνης ανήκει στο Κεμαλικό Κόμμα. Η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ αναφέρει: «Το γλέντι στην Εκκλησία αναστάτωσε τους Ελληνοορθόδοξους της Σμύρνης». Ενώ πιο σκληρός ο τίτλος της ιστοσελίδας iKyrie, που αναφέρει: «Σκανδαλώδεις εικόνες στη Σμύρνη. Έγινε πάρτι σε ιστορική εκκλησία». Ο ναός του Αγίου Βουκόλου, ο οποίος θεωρείται ο προστάτης της Σμύρνης, αποτελεί βαρισίματο κομμάτι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Οικοδομήθηκε το 1886 από την ελληνική κοινότητα, ενώ γλίτωσε από την καταστροφή και τις θηριωδίες των Τούρκων που ακολούθησαν το 1922. Στις 17 Αυγούστου του 2014 τελέστηκε η πρώτη θεία λειτουργία μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Ο ναός λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο, ενώ περιστασιακά τελούνται και θείες λειτουργίες μετά από την άδεια του Δήμου. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι τουρκικές αρχές προκαλούν τον ελληνοορθόδοξο πληθυσμό. Είναι ακόμα νοπές οι μνήμες από το πάρτι του Τούρκου DJ Αχμέτ Σετέρτ στην Παναγία Σουμελά, με πλήθος κόσμου να χορεύει υπό τους ήχους της μουσικής του, στο χώρο που αποτελεί και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας της UNESCO. 8 άτομα διασώθηκαν ύστερα από βύθιση ταχύπλοου σκάφου ελληνική σημαία στη θαλάσσια περιοχή της Αίγινας. Στη δημοσιότητα έδωσε το λιμενικό βίντεο από την διάσωση. Περισσότερα θα μας πει ο Στέργιος Αμαρτζής. Στέργιε. Το λιμενικό ενημερώθηκε για εισρωή υδάτων σε μικρό σκάφος ανοιχτά της Αίγινας. Στο σημείο έφτασαν δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού καθώς και ένα επιβατηγό πλοίο. Στο σκάφος επέβαιναν 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Βλέπουμε και στο βίντεο την προσπάθεια των λιμενικών να σώσουν τους 8 επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Το σκάφος ανελκύστηκε στη στεριά της Αίγινας με τη βοήθεια του επιβατηγού πλοίου Νικόλ. Στέργιε, ευχαριστώ πολύ. Ενώπιον τώρα του εισαγγελέα οδηγείται ο αστυνομικός που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 20χρονο αλλοδαπό μετά από καταδίωξη στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Λάρισας. Ο νεαρός που οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και δέχθηκε τα πειρά του αστυνομικού. Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι του μικρού χωριού όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα της Λάρισας από την κινηματογραφική καταδίωξη και τον θάνατο του 20χρονου ζεσημασμένου Σύρου. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ο 20χρονος αλλοδαπός μαζί με ακόμη 2 άτομα έκλεψαν φορτηγό από το γαλάτσι Αττικής. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι 3 δράστες να κλέβουν το όχημα, να το θέτουν σε λειτουργία και να εξαφανίζονται. Όταν πέρασαν από τα διόδια, ο ποποδέκτης έδωσε σήμα, καθώς ο ιδιοκτήτης είδε μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των χρεώσεων τις κινήσεις τους. Ακολούθως ενημέρωσε την αστυνομία για να ακολουθήσει μοιραία καταδίωξη. Ο οδηγός προκειμένου να διαφύγει ανέπτυξε περαιτέρω ταχύτητα, εξήλθε της Εθνικής Οδού και κινήθηκε στην επαρχιακή οδό προς Μοσχοχώρη, στην είσοδο του οποίου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε τείχο οικίας και κινητοποιήθηκε. Ακολούθως εξήλθε του οχήματος και τράπηκε σε φυγή. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και οι αστυνομικοί συνέχισαν να τον καταδιώκουν πεζοί. Τι έγινε, σταμάτα να τον φωνάζει ο αστυνομικός. Τώρα τι έγινε για από εκεί πίσω δεν ξέρω. Μόνο φοβήθηκα. Μόνο και εγώ αματρέω. Ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Ένας από τους αστυνομικούς, κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, έκανε χρήση όπλου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ατόμου στα πλευρά. Στο σημείο κλήθηκε σταθμός ΕΚΑΒ, πλην όμως παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης, το άτομο κατέληξε.
Ο 20χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάρτιο από το ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Κασαβέτιας, εκτείοντας ποινή κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση παράνομων μεταναστών. Οι κάτοικοι στο Μοσχοχώρι περιγράφουν τις στιγμές πανικού που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης του κλεμμένου αυτοκινήτου, αλλά και τους πυροβολισμούς από τους οποίους έπεσε νεκρός ο 20χρονος αλλοδαπός. Έβαλα τραπέζι να φάμε με τον σύζυγο και εγώ το βρόντο. Βγαίνω έξω, βλέπω δύο αστυνομικούς, πετάγονται από το περιπολικό, βλέπω και το φορτηγάκι μέσα. Άκουγα μόνο που φώναζε ο αστυνομικός, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Αυτό άκουγα. Σοκαρισμένη είναι και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, στην αυλή της οποίας κατέληξε το κλεμμένο όχημα. Εμείς ερχόμαστε πάρα πολύ τακτικά εδώ και με τα πιτσιρίκια, με τέτοια και παίζουν τα παιδιά, οπότε θα μπορούσε να μας έχει σκοτώσει. Αυτό ήταν το συγκλονιστικό. Πάντως οι κάτοικοι του μικρού χωριού, ασυνήθιστοι σε τέτοια γεγονότα, θα αργήσουν να ξεχάσουν τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια τους. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο αστυνομικός, από το όπλο του οποίου έπεσε νεκρός ο 20χρονος εσημασμένος αλλοδαπός. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βεϊκού στο Γαλάτσι, όταν νεαροί που σύμφωνα με την αστυνομία εξήλθαν από το χώρο του Άλσους Βεϊκού, όπου γινόταν αντιρατσιστικό φεστιβάλ, επιτέθηκαν με βόμβες Μολότοφ εναντίον του εργοταξίου του μετρό και των αστυνομικών δυνάμεων. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Γεωργία Κακή. Νικόλη, οι εντάσεις σημειώθηκαν στο Άλσους Βεϊκού την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη αντιρατσιστική συναυλία που ήταν μέρος φεστιβάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα άτομα βγήκαν από το φεστιβάλ και άρχισαν να πετούν μολότοφ και φωτοβολίδες στο εργοτάξιο της γραμμής 4 του μετρό, αλλά και προς τους αστυνομικούς. Για ένα διάστημα έκλεισε η λεωφόρος Κίμης αλλά και η λεωφόρος Βεϊκού. Να σου πω ότι οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με κρότους λάμψης και προχώρησαν σε 7 προσαγωγές, ενώ στο σημείο έσπευσαν και 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα προκειμένου να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ. Συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς του άτυχου 28χρονου που παρασύρθηκε από γιο ταχύ την ώρα που διέσχιζε κεντρικό δρόμο στη Βουλιαχμένη. Όπως λένε, οι συγγενείς προσπάθησε να περάσει γρήγορα το δρόμο για να συναντήσει την αγαπημένη του, χωρίς όμως να δει ότι την ώρα εκείνη ερχόταν όχημα με μεγάλη ταχύτητα. Το βίντεο της παράσυρσης σοκάρει. Ήταν η κακιά στιγμή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το νήμα της ζωής του άτυχου Αλισαφάκ από την Τουρκία κόπηκε ακαριαία. Έτρεχε για να προλάβει την αγαπημένη του, όμως η απροσεξία και η βιασύνη του του κόστησε τη ζωή. Ένα αυτοκίνητο που περνούσε τον παρέσυρε και τον εξφενδόνησε στον αέρα. Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο Αλισαφάκ, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Ποσειδώνος για να φτάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο που τον περίμενε η αγαπημένη του που μόλις είχε φτάσει στο ραντεβού. Η σύντροφός του κοιτά σοκαρισμένη το βίντεο και δεν μπορεί να πιστέψει πως σε μια στιγμή ο αγαπημένος της χάθηκε για πάντα. My boyfriend, this is me. Πέρασε με επιτυχία μία-δύο λωρίδες, έτσι φαίνεται. Παρασύρεται ευνηδίως από το όχημα, το οποίο συγκριτικά πάλι με τα άλλα τα οχήματα είχε πάρα πολύ μεγαλύτερα ταχύτητα. Ο άτυχος νεαρός μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Ασκληπείο της Βούλας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μόλις δύο ημέρες μετά το σοκαριστικό δυστύχημα, παρότι το φανάρι για τους πεζούς είναι κόκκινο, βιαστικοί περαστικοί περνούν από τη διάβαση αμέριμνη. Δεν υπάρχει μια κάμερα έλεγχος εδώ πέρα. Τρέχουνε μέρα, πρωί, βράδυ, ό,τι ώρα. Βλέπεις, χωρίς κράνος, ο άλλος κρατάει το παγωτό, ο άλλος κρατάει το καφέ και να κάθεσαι με τη σκλέτα. Σε αυτό το δρόμο πάντα τρέχουνε. Και εννοείται οι πιτσιρικάδες οι νέοι, περνάνε με κόκκινο, δεν καταλαβαίνουν το κίνημα. Υπάρχουν και αυτοί όμως που περνούν από τυχαία σημεία της λεωφόρου στην προσπάθειά τους να περάσουν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας. Να προσέχουμε ένας τον άλλον και να γίνουν καλύτερα τα πράγματα στη χώρα μας. Τα τροχαία με παρασύρσεις πεζών τείνουν να γίνουν μάστιγα. Όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της τροχαίας, από την έναρξη του έτους μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί 655 τροχαία με παρασύρσεις πεζών σε όλη τη χώρα, από τα οποία τα 38 ήταν θανατηφόρα. 6 ανήλικοι ηλικίας 14 έως 16 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου μετά από συμπλοκή. Οι αστυνομικοί βρήκαν γκλόπ, μαχαίρι και ένα κατσαβίδι. Περισσότερα θα μας πει η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 6 ανήλικοι, οι οποίοι φέρεται να είχαν στην κατοχή τους γκλόπ, μαχαίρι και κατσαβίδι, οι οποίοι
οι οποίοι φαίνεται να συμμετείχαν σε επεισόδια. Οι 6 ανήλικοι ήταν ηλικίες 14 έως 16 ετών. Νωρίτερα είχε ειδοποιηθεί το κέντρο άμεσης δράσης για επεισόδια τα οποία είχαν γίνει μεταξύ ομάδες ατόμων οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Αμέσως ήρθαν στο σημείο οι αστυνομικές μονάδες έκαναν εντοπισμό για να βρουν τους δράσεις οι οποίοι είχαν τραπεί σε φυγή. Λίγο πιο κάτω τους εντόπισαν και οι κατηγορούμενοι βλέποντας τη θέα τράπηκαν σε φυγή πετώντας πίσω ένα πτυσσόμενο γκλοπ, ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι. Λίγο αργότερα κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους εντοπίσουν και να πούμε ότι οδηγήθηκαν στο τμήμα ασφάλειας του Αγίου Δημητρίου και κατηγορούνται για τον νόμο παραβίασης όπλων. Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, ένα ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες με αποτέλεσμα και οι 6 επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους. Στη Βραζιλία ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Ενώ στο Μεξικό νεκρός βρέθηκε δημοσιογράφος που αγνοούνταν εδώ και αρκετές ημέρες. Τραγική κατάληξη είχε η πτήση αεροσκάφου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το επαγγελματικό τζετ συνετρίβει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε χωρική έκταση κοντά στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες. Airplane crashed about 500 feet short of runway 1A, which was the original, appeared to be the original intended landing runway. Το αεροσκάφος μετά τη συντριβή τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα και οι 6 επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους. Το ιδιωτικό αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Las Vegas προς το Los Angeles, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες για την ομαλή του προσγείωση στο αεροδρόμιο. 14 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της κατάρρευσης μιας πολυκατοικίας στη βορειοανατολική Βραζιλία. Τα σωστικά συνεργεία, μετά από ολονύχτιες τιτάνιες προσπάθειες, εντόπισαν τα άψυχα σώματα τριών ανθρώπων που αγνοούνταν στα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία τερματίστηκαν αφού εντοπίστηκαν μια γυναίκα και δύο παιδιά που αγνοούνταν εδώ και δύο μέρες μετά την κατάρρευση του κτηρίου. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, είχε δοθεί εντολή η πολυκατοικία να εγκαταληφθεί από το 2010, διότι ήταν ορατός ο κίνδυνος της κατάρρευσης. Άλλος ένας νεκρός δημοσιογράφος βρέθηκε στο Μεξικό. Ο Λουίς Μαρτίν Σάντσες Ινίγες, ανταποκριτής της εφημερίδας La Jornada, βρέθηκε νεκρός το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε τα μέσα ενημέρωση το οποίο εργαζόταν. Το πτώμα του άτυχου δημοσιογράφου, που αγνοούνταν εδώ και 4 μέρες, βρέθηκε σε μια σακούλα, σε αγροτική περιοχή. Πρόκειται για τον τρίτο δημοσιογράφο της συγκεκριμένης εφημερίδας, που δολοφονείται τα τελευταία χρόνια. Από το 2000, πάνω από 150 δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στη χώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η μύδια, το αριστούργημα του Ευρυπίδη, σύμβολο της αιώνιας πάλης μεταξύ αρσενικού και θηλυκού, ξεκίνησε από το Κατράκιο Θέατρο την καλοκαιρινή της περιοδία με την Μαρία Κίτσου στον ομώνυμο ρόλο, τον Φάνη Μουρατίδη στον ρόλο του Ιάσονα και με έναν θείασο εξαιρετικών ηθοποιών. Ο Ευρυπίδης έγραψε μια τραγική ιστορία που έμεινε διαχρονική στους αιώνες, με τους πρωταγωνιστές να μιλούν στο Άξιον 24 για αυτή τη μοναδική εμπειρία να γυρίσουν όλη την Ελλάδα παρουσιάζοντας αυτή την τραγωδία πάθους. Ξόδεψα την ψυχή μου για να γνωρίσω αυτόν που σήμαινε τα πάντα. Η Μύδια είναι μια γυναίκα πρόσφυγας, προδομένη. Ένα άτομο που ο Ιάσονας εκμεταλλεύτηκε για να αποκτήσει το χρυσόμελο Δέρας και να πάρει την εξουσία. Μια γυναίκα που έχησε πολύ αίμα για να τον ακολουθήσει, άρα η αδικία που υπέστη μόνο με αίμα μπορούσε να ξεπληρωθεί. Το συγκλονιστικό έργο του Ευρυπίδη, που μετατρέπει το θύμα σε θήτη και τη μητρότητα σε αδιέξοδο, ξεκίνησε την καλοκαιρινή του περιοδία με τη Μαρία Κίτσου στον ομώνυμο ρόλο, το Φάνη Μουρατίδη στο ρόλο του Ιάσονα και μια ομάδα εκπληκτικών ηθοποιών με εξαιρετικές ερμηνείες. Είναι νομίζω ότι πιο απαιτητικό έχω κληθεί να υποδηθώ. Ήταν πάντα ένα μεγάλο μου όνειρο. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να καταβυθιστείς σε έρευος, σε ψυχικές δυνάμεις, διακυμάνσεις που δεν τις έχει ένας κανονικός άνθρωπος. Μια πολύ υπέροχη στιγμή για μένα, να έχω την ευλογία σε ένα έργο που αγαπώ πάρα πολύ, να έχει στηθεί ένας υπέροχος θείασος με μια υπέροχη πρωταγωνίστρια, γιατί Μύδια χωρίς τη Μύδια δεν γίνεται, να λέμε το στραβού το δίκιο. Και με έναν επίσης υπέροχο θείασο, υπέροχο με σπουδαίους ηθοποιούς και σπουδαίους φίλους. Η Μύδια αναδείχτηκε από τον Ευρυπίδη σε διαχρονικό σύμβολο της αιώνιας μάχης ανάμεσα στα δύο φύλλα. Μια τραγωδία πάθους, ένα εναλλασσόμενο παιχνίδι ισορροπίας μεταξύ ζωής και θανάτου, με επίκεντρο τον έρωτα. Η ρόλη είναι σαν μικρές γένες. Είναι τώρα, γεννάω δηλαδή, κυλινοπορνάω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί είμαστε στην πρεμιέρα. Μέχρι να γεννήσεις λοιπόν αυτό το ρόλο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μια διαδρομή γεμάτη αγωνία, συναισθήματα. Μας δόθηκε αφορμή να ασχοληθούμε με ένα σπουδαίο κείμενο, το οποίο κάθε φορά που ανεβαίνει μπορεί να έχει να πει και κάτι διαφορετικό. Κάνω έναν πολύ σημαντικό ρόλο, τον Αγγελιοφόρο. Οι αγγελικές ρίσεις είναι στη τραγωδία πολύ ενδιαφέρουσα για τον ηθοποιό. Η παράσταση είναι σκηνοθεσία Λέας Μαλένη, μετάφραση Μίνιο Αβόλανάκη και μουσική Θέμη Καραμουνατίδη.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις με την Ιωάννα Τρούμπα. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.